Αντένα. Γεια σας φίλες και φίλοι του Αντένα, καλή σας μέρα, 7 λεπτά μετά από τις 9 είναι ο πρωινός τύπος για όλους τους πρωινούς τύπους της ενημέρωσης εδώ από την Πάτρα, για όλη τη Δυτική Ελλάδα και φυσικά για όλο τον κόσμο μέσα από το διαδίκτυο. Μας ακούτε από τους 105,3, μας ακούτε από την διαδικτυακή πύλη του Αντένα, στην σελίδα του Αντένα, διεύθυνση antennapatras.gr, αλλά και μέσα από το live24.gr. Καλημέρα σε όλους τους φίλους μας, σε όλους τους απόδημους αχαιούς που αφού κράζονται τον παλμό της πατρίδας, της Πάτρας μας, της περιοχής μας, μέσα από τον Αντένα και τους 105,3 και μέσα από το διαδίκτυο. Καλώς ήρθατε. Ακούτε Αντένα από τους 105,3, όπως ήδη σας έχουμε ανακοινώσει, μαζί μας σε λίγο, εδώ, ζωντανά στους ραδιοθαλάμους του Αντένα, ο γνωστός οικονομολόγος, ο κύριος Δημήτρης Καζάκης, γενικός γραμματέας του ΕΠΑΜ, θα είναι μαζί μας να μας λύσει απορίες, να μας μιλήσει για όλα τα τρέχοντα καυτά πολιτικά θέματα και βέβαια να μας κάνει τις διαπιστώσεις του αλλά και τις προβλέψεις του σε ό,τι αφορά το ρευστό πολιτικό σκηνικό και ό,τι θα ακολουθήσει με όλα αυτά που συμβαίνουν. Βλέπε πληστηριασμοί ηλεκτρονικοί που ξεκίνησαν βέβαια σε πείσμα των προεκλογικών δεσμεύσεων του Πρωθυπουργού και των επιτελών του που μας είχαν κατακλείσει από τα μπαλκόνια τα προεκλογικά σε πομφόλιγες, σε υποσχέσεις άνευ αντικρίσματος. 9 λεπτά μετά από τις 9, σε λίγο μαζί μας ζωντανά, ο Δημήτρης Καζάκης σε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που νομίζω θα είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική και ενημερωτική. Ακούτε Αντένα 105,3, 17 λεπτά μετά από τις 9, σε πολύ λίγο μαζί μας εδώ στους ραδιοθαλάμους του Αντένα, ο κύριος Δημήτρης Καζάκης. Θα τον υποδεχτούμε σε πολύ λίγο και θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα σε ολόκληρη την εκπομπή μας. Όμως πριν να πάμε να ακούσουμε τι έγινε σε μια ακόμα θεαματική τηλεοπτική παράσταση, μονομαχία, κοκορομαχία, ανάμεσα σε δύο πολιτικούς. Ο ένας είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο άλλος είναι ο Γύρος Κωνσταντινέας, ο παλιός διαιτητής, ξέρετε, με τις γνωστές υποθέσεις που είχαν ανακύψει. Πλέον είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε λοιπόν ένα πρωινό θέαμα στην μικρή οθόνη, στην εκπομπή του κ. Παπαδάκη, στον Αντένα. Και φυσικά, για ακόμα μια φορά, καταλάβαμε σε ποιο πολιτικό επίπεδο κινούνται τα κόμματα τα οποία διεκδικούν την εξουσία και ποιος είναι ο πολιτικός λόγος που αντιπαραθέτουν. Λοιπόν, είστε οι μεγαλύτεροι πολιτικοί απατεώνες που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Εκλεγήκατε λέγοντας: θα καταργήσω τον ένφια, θα καταργήσω το μνημόνιο, θα μειώσω το ΦΠΑ, που έλεγες, θα καταργήσω τους πληστηριασμούς. Με ένα μνημόνιο να έλεγες ότι θα καταργήσω. Και αφού τα είπατε όλα αυτά, και με μνημόνιο, και στις 6 μονάδες, και το 18 θα το θέλουμε. Το 18 έλα να το δεις. Να τι λες. Εντάξει, δεν έχω από αυτά. Παράκι, δεν έχω από κάτι άλλο. Αγχώνεσαι. Όσον αφορά τα περί κερδινό και τα περί υγεία, στην εξεταστική Ευρώπη ήσουν αλιάρδα με τη γυναίκα σου. Πάρε εδώ πως ήσουν αλιάρδα. Όταν είχε νεκρούς, όταν είχε νεκρούς, όταν είχε νεκρούς, όταν είχε νεκρούς, το κάνω τη γυναίκα μου. Μην γέννησε. Η προσωπική μου ζωή θα μου βγάλει ο κύριος Κωνσταντινίδης. Ήταν νεκρή τότε. Είχε νεκρούς τότε. Όχι, το ίδιο με έκανε στο Παπαδάκη. Δεν πειράζει. Εγώ δεν έχω να πω να δείτε τι λέτε. Ούτε είπα γιατί πήγε στην Πάολα. Δεν το είπε γιατί πήγε στην Πάολα όταν είχαμε εθνικό πέδρο. Θέλω και να ειρωνήσω. Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους. Εγώ δεν σε φοβάμαι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Μέσα σε όλα τα επιχειρήματα είναι και η Πάολα. Η γνωστή, ξέρετε, Πάολα των νυχτερινών κέντρων, των λουλουδιών,
Αυτά είναι επιχειρήματα, κύριε Καζάκη. Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε στον Αντένα. Πάτρε, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Καλώς ήρθατε στην Πάτρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και να καλημερίσουμε τους ακροατές σας. Να είστε καλά. Εμείς δεν θα αναφερθούμε στην Πάολα. Θα αναφερθούμε και όμως. Όχι, είναι πολύ σοβαρό θέμα. βέβαια. Μία άποψη, ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ, ο κύριος Δημήτρης Καζάκης, διακεκριμένος οικονομολόγος, σήμερα εδώ αποκλειστικά στους ραδιοθαλάμους του Αντένα Πάτρα, στην εκπομπή μας. Θα μιλήσουμε για όλα, θα μας τα πει όλα, θα ζητήσουμε να μας κάνει τις διαπιστώσεις του, τις αναλύσεις του για όλα τα ζέοντα θέματα της επικαιρότητας, θα μας αποκαλύψει το τι θα συμβεί τους επόμενους μήνες σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε οικονομικό επίπεδο, γιατί πραγματικά ξέρει τα γεγονότα και έχει δικαιωθεί πολλές φορές σε αυτά που έχει πει, που έχει διαπιστώσει και έχει προβλέψει. Κύριε Καζάκη, ο κύριος Τσίπρας διατείνεται ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια, δηλαδή μέσα του 2018 βγαίνει η χώρα από την επιτήρηση αυτή την ασφιχτική πίεση των δανειστών. Έχουν έτσι τα πράγματα. Ο πρώτος μας έβγαλε τα μνημόνια, αν θυμόμαστε, είναι ο κύριος Παπακοσταντίνου μας, και είπε στο 11 ότι θα είχαμε βγει. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ο κύριος Σαμαράς, success story, το 2014. Τώρα βγαίνουμε τρίτη φορά. Δεν ξέρω, έχουμε χάσει λιγάκι τον αριθμό. Τι σημαίνει βγαίνουμε από τα μνημόνια? Ότι επιχειρείται μία εξαπάτηση, να το πούμε έτσι, του ελληνικού λαού, ότι δήθεν ότι θα βγούμε από τα μνημόνια και κάτι θα αλλάξει. Ναι, υπάρχει αυτό το πράγμα. Επιχειρούν να δημιουργήσουν μία, πώς να το πούμε, πώς το λένε, ζώνη στήριξη, ένα μαξιλαράκι, όπως το λένε, γύρω στα 40 δισεκατομμύρια μέσα στο 18, ώστε να καλύψουν τυχόν απώλειες του 18 και να μην χρειαστούν άμεσα να μπουν σε καινούριο μνημόνιο, προκειμένου να δώσουν και την ευκαιρία στα κοράκια των διεθνών αγορών να λιγουρευτούν τα κρατικά ομόλογα της Ελλάδας ενδεχομένως, και έτσι να μας πούνε ότι να βγήκαμε στις αγορές, εντάξει, μας ρίξανε στα αυτιά γύρω στο 4,5% επιτόκιο, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Αυτό νομίζω ότι πάει να στηθεί. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Πρώτον, μέχρι το τέλος του 18 θα έχουμε πουλήσει τα πάντα. Εγώ λέω έτσι χαριτωμένα ή ηρωνικά, αν θέλετε, ότι ακόμη και η καρέκλα στην οποία θα κάθονται οι υπουργοί θα έχει πουληθεί. Σε ξένους. Λοιπόν, κυρίως ξένους. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Θα τα πάρουμε πίσω? Τι σημαίνει βγαίνουμε τα μνημόνια? Θα τα πάρουμε πίσω? Θα πάρουμε τα λειτουργία πίσω? Τη ΔΕΗ πίσω? Τα νερά πίσω? Τα σπίτια που θα χάσει ο Κοσμάκης θα τα πάρουμε πίσω? Τι σημαίνει φευγαίνω από τα μνημόνια? Το δεύτερο, το δημόσιο ταμείο, αυτό είναι που δεν έχει καταλάβει ο κόσμος. Και όποτε το αναλύω, κυριολεκτικά με κοιτάει ο κόσμος, λες και έχω έρθει από τον Άρη. Το δημόσιο ταμείο το έχουν παραδώσει οι Γερμανούς. Αυτή τη στιγμή, ό,τι εισπράττει το ελληνικό κράτος, είτε σε φορολογικά είτε μη φορολογικά έσοδα, κατατίθενται από την ανεξάρτητη αρχή σε ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος και αυτός διοχετεύεται στη Φραγκφούρτη, που είναι η έδρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όταν ένας υπουργός ή η κυβέρνηση θέλει να κάνει μια εκταμίευση, αιτείται στην Κεντρική Τράπεζα, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στους δανειστές, δηλαδή στους θεσμούς, πως τους λένε. Λοιπόν, οι θεσμοί κοιτάνε τα κοιτάπια τους. Εάν αυτή η δαπάνη είναι στις προβλεπόμενες, προϋπολογιζόμενες και προσυμφωνημένες δαπάνες, και τότε εκταμιεύουν για να γίνει η δαπάνη στην Ελλάδα. Πέστε μου εσείς μία χώρα στον κόσμο που να έχει επιβιώσει δίνοντας το ταμείο σε ξένα χέρια. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για μια χώρα η οποία δεν είναι ελεύθερη. Ακριβώς. Είναι υποκατοχή ουσιαστικά. Βεβαίως. Είμαστε υποκατοχή. Έτσι. Αυτή τη στιγμή ακόμη και αποικίες. Γιατί λέμε κατοχή και όχι αποικία, ας πούμε, που ακούμε, ξέρω εγώ, πολλές φορές τις αναλύσεις. Η αποικία ήταν κράτος. Είχε δίκαιο. Είχε συγκρότηση κράτους. Ακόμη και υπό τον αποικιακό ζυγό πολίτης. Έτσι, γνωρίζουμε στις γειτονιές μας, ας πούμε, για παράδειγμα τους Κυπρίους αδερφούς, είχε τρόπο να καταφύγει στα δικαστήρια τα πικιακά. Υπήρχε δομή κράτους, ήξερε κανόνες. Υπήρχαν κανόνες. Εδώ δεν υπάρχουν κανόνες. Υπάρχει ένα σύστημα γερδίας και απάτης, το οποίο έχει επιβληθεί στη χώρα παρά και ενάντια στο Σύνταγμα, μόνο και μόνο για να λαϊλατηθεί μέχρι τέλους αυτή η χώρα. Αυτό το λέμε κατοχή. Και
Είναι το κατάλληλο εργαλείο, ο κατάλληλος άνθρωπος ο κύριος Τσίπρας για να περάσουν όλα αυτά? Γιατί φαντάζομαι ότι σε άλλη περίπτωση μάλλον θα είχε καεί η Αθήνα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Αποδέχτηκε. Αποδέχτηκε μια και είναι η μακροβιότερη μνημονιακή κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ. Και μάλιστα γι' αυτό άλλωστε εκλέχθηκε. Εγώ το έλεγα από τότε. Mm-hmm. Δυστυχώς πολλοί κόσμος δεν το κατανοούσε. Γιατί και με πιο σκεπτικό λέω ότι έλεγα τότε ότι αυτό που δεν μπορεί να κάνει ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος, δηλαδή το Πασόκ Νέα Δημοκρατία, την εποχή του 2014, αναγκαστικά θα πρέπει να έρθει η αριστερά να το κάνει. Mm-hmm. Και ήρθε. Και το έκανε, και μάλιστα με τους χειρότερους δυνατούς όρους, υπέγραψε και έδωσε πράγματα τα οποία δεν τολμούσαν οι προηγούμενοι να το κάνουν. Όχι γιατί δεν θέλανε. Γιατί έτρεμαν το λαό και τις αντιδράσεις του. Υπήρχε μεγάλη κοινωνική πίεση και αντίδραση. Ενώ τώρα κάμφθηκαν οι αντιδράσεις. Τσάκισαν την ελπίδα του ελληνικού λαού. Αποκίνησαν ουσιαστικά τον κόσμο, τον απογοήτευσαν. Και ουσιαστικά μπόρεσαν να περάσουν όλα αυτά τα επαχθή, δυσβάσταχτα και απεινή μέτρα. Τώρα, από εδώ και πέρα, τι γίνεται? Γιατί θα το συνδέσω με τους πληστηριασμούς. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ειδικά στην Ελλάδα γίνονται εγκλήματα τιμής για ένα μέτρο γης. Σωστό. Όταν ένας άνθρωπος χάσει το σπίτι του, δεν χάνει μόνο την αιστεία του, χάνει ουσιαστικά την ύπαρξή του. Αποδομείται σαν άνθρωπος. Ουσιαστικά έχουμε την αποστέωση μιας κοινωνίας μέσα από αυτή τη διαδικασία. Αυτό το γεγονός ότι κάποιοι θα μείνουν ανέστη, πιστεύετε ότι μπορεί να πυροδοτήσει την θριαλίδα κοινωνικών αναταραχών και εξελίξεων? Νομίζω αυτός είναι ο βασικός λόγος για το γεγονός ότι δεν έγινε ακόμη. Ενώ η απέτηση mm-hmm. υπήρχε από το πρώτο μνημόνιο. Mm-hmm. Δεν έγινε γιατί φοβόντουσαν ακριβώς μην πυροδοτήσουν μια κοινωνική έκρηξη, η οποία βεβαίως δεν θα μπορούσε να ελεγχθεί με κανέναν τρόπο, ούτε από την αριστερά ούτε από τη δεξιά. Και τότε βεβαίως θα ήταν πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα, πρώτα και για τους δανειστές. Νομίζω όμως ότι πιστεύουν πρώτον ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν έτσι. Πρέπει να, εφόσον εκποιήθηκε η δημόσια περιουσία μέσα στο 18, σας είπα, δεν θα υπάρχει τίποτα στο ελληνικό δημόσιο. Από την άλλη μεριά, πρέπει να αρχίσει η εκποίηση της ιδιωτικής περιουσίας. Δηλαδή, πλέον έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι που λέμε για τους δανειστές. Mm-hmm. Τώρα, ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξει κοινωνική έξι, ναι, το είδαμε την τελευταία περίοδο στα ειρηνοδικεία. Αρχίζει ο κόσμος και κατεβαίνει. Κατεβαίνει με πολύ απειλητικές διαθέσεις. Όμως μην φανταστούμε ότι βιότητες και όλα αυτά τα πράγματα. Όχι, ο κόσμος που κατεβαίνει εκεί δεν έχει καμία τέτοια διάθεση. Είναι απλός πολίτης, νοικοκύρης, όχι νοικοκυρέος. Mm-hmm. Νοικοκύρης. Άνθρωπος δηλαδή που ξέρει, ας πούμε, ότι, τι του μέλει γενέστα. Μιλούσαμε χθες με κάποιον έτσι επιφανή κύριο, ο οποίος μας έλεγε, ας πούμε, εντάξει ρε παιδί μου, εντάξει, θα χάσουμε το σπίτι μας, αλλά θα σταματήσουμε να χρωστάμε. Δεν καταλαβαίνει ότι, δεν ξέρω πώς το βλέπουμε μερικές φορές. Εντάξει, να το χάσουμε είναι μια μεγάλη απώλεια κτλ. Θα σταματήσουμε να χρωστάμε. Από τη στιγμή που έχουμε τέτοια φορολογία και από τη στιγμή που κυνηγάμε το πρωτογενές πλεόνασμα, μάλλον κυβέρνηση mm-hmm. πρωτογενέ, mm-hmm. είναι δυνατόν οι φοροεπιδρομές να σταματήσουν? Και άρα δεν θα συσσωρεύονται χρέη σε βάρος μας, πρώτα και κύρια πέραν στην εφορία, ακόμη και αν γλιτώσουμε την τράπεζα. Δεν θα συσσωρεύονται χρέη στην εφορία? Δηλαδή θα πάψουμε να χρεωνόμαστε απέναντι στην εφορία, ιδιαίτερα όταν θα έχουμε το κόστος ενοικίου, δηλαδή το κόστος επιβίωσης θα έχει αυξηθεί τρομερά, και έτσι το ελάχιστο εισόδημα που πλέον έχει η μέση οικογένεια δεν θα επαρκεί για τα στοιχειώδη. Άρα θα φορτώνεται καινούρια χρέη, γιατί τώρα για παράδειγμα, δείτε στο καινούργιο προπολογισμό του 18, πρέπει να πάρθουν μέτρα του 4,3 δισεκατομμύρια επιπλέον μέτρα. Ο κόσμος έχει εξαντλήσει, έχει ξεπεράσει την φοροδοτική του ικανότητα. Πώς αλλιώς θα φτιάξουν αυτή πλέον? Έχει μοραγήσει. Από την άλλη, διαπιστώνω, κυρία Καζάκη, ότι ακόμα και επί των ημερών Τσίπρα, το δημόσιο χρέος, αντί να μειώνεται παρά τις θυσίες του ελληνικού λαού, διωγγώνεται. Καλπάζει. Τι διωγγώνεται? Και αυτή θα είναι η πορεία του, έτσι. Βεβαίως. Και το αστείο, δεν υπάρχει ανάσχεση σε αυτό. Όχι, και τίποτα. Να σας πω κιόλας ότι λένε ψέματα κιόλας. Mm-hmm. Λένε ψέματα, παρουσιάζουν ψεύτικα στοιχεία, mm-hmm. μονίμως και συστηματικά. Και ντρέπομαι για όλους τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, το σύνολο των κοινοβουλευτικών κομμάτων της Βουλής. Γιατί εντάξει, δεν είναι όλοι συμπολιτευόμενοι. Mm-hmm. Εντάξει, και η Νέα Δημοκρατία συμπολιτευόμενη είναι. Το μνημονίο, τα έχει ψηφίσει. Mm-hmm. Μην τρελαινόμαστε. Αλλά και αυτά τα κόμματα που δεν το έχουν ψηφίσει, όπως είναι παράδειγμα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η Χρυσή Αυγή. Εντάξει, αλλά ξέρουμε τι είναι η Χρυσή Αυγή. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν λένε αυτό το πράγμα.
Είναι ντροπή τους να μην επισημαίνουν το τι ψέμα καταγράφεται στα στατιστικά δεδομένα και του προϋπολογισμού αλλά και γενικότερα. Να σας πω ένα στοιχείο. Πριν 2 εβδομάδες πέρασε με άρθρο 1 η κύρωση του ισολογισμού του κράτους. Ξέρετε εκεί τι έγραφε? Έγραφε ότι το δημόσιο χρέος, οι συνολικές υποχρεώσεις του κράτους ξεπερνάνε τα 353 δισεκατομμύρια. Την ίδια ώρα ο προϋπολογισμός έλεγε ότι το χρέος μας είναι 320. Μιλάμε για αναντιστοιχεία, ανακολουθία. Τρελά. Για παραχάραξη στοιχείων, έτσι. Παραχάραξη στοιχείων μόνο και μόνο για να εμφανιστεί μικρότερη η προβολή του στο ΑΕΠ. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στο 185-187% του ΑΕΠ, όταν ξεκίνησε η κρίση με 129% του ΑΕΠ. Δηλαδή, συγγνώμη, ποια χώρα στον κόσμο έχει αντιμετωπίσει τέτοια κατάρρευση, τέτοιο μεγάλο πρόβλημα, και καθόμαστε και συζητάμε μεταξύ μας τώρα τι πρέπει να κάνουμε και πώς θα μείνουμε, θα παραμείνουμε σε αυτό το πλαίσιο. Είπατε και αναφέρατε πολύ εύστοχα ότι όλα τα ασημικά της χώρας ξεπουλιώνται, η δημόσια περιουσία. Ανακτάται αυτή η περιουσία με κάποιο τρόπο? Βεβαίως. Μόνο αν φύγουμε από το καθεστώς κατοχής που μας έχουν επιβάλει. Αυτές οι υπογραφές που έχουν δεσμεύσει την παρούσα, την προηγούμενη αλλά και τις επόμενες κυβερνήσεις, τι θα γίνει? Δεν θα εγείρουν αξιώσεις οι δανειστές? Όχι, όχι. Σε ολόκληρο τον κόσμο, όταν ένα κράτος οδηγείται σε μεταπολίτευση, όπως έχουμε οδηγηθεί και εμείς πολλές φορές στην ιστορία μας, η πρώτη μεταπολίτευση, για παράδειγμα, σοβαρή μεταπολίτευση, ήταν η ανατροπή του βασιλέα, του βασιλικού θεσμού το 1922, όπου υπήρξε και η δίκη των 6, ανεξάρτητα αν έπρεπε να δικαστούν ή δεν έπρεπε. Ήταν η μεταπολίτευση. Γιατί τι έκανε το νέο πολιτικό καθεστώς, πολιτιακό καθεστώς? Έλεγε ότι αυτοί που μου οδήγησαν σε καταστροφή και τραγωδία έπρεπε να καθίσουν στο σκαμνί. Γιατί έπρεπε να καθίσουν στο σκαμνί? Για έναν πολύ σοβαρό λόγο, πέρα από τα ζητήματα δικαιοσύνης. Έτσι. Για να πάρουμε πίσω τις υπογραφές τους. Για να μην ισχύουν αυτά που πιθανόν να έχουν υπογράψει, είτε στο παρασκήνιο, είτε κάτω από το τραπέζι. Γιατί εννοείται, πρέπει να κάτσουν κάποιοι στο σκαμνί? Φυσικά. Πρέπει οπωσδήποτε να κάτσουν κάποιοι να λογοδοτήσουν για εγκλήματα εσχά της προδοσίας με βάση τον ποινικό κώδικα. Δεν λέω τίποτα φοβερά πράγματα, κρεμάλες, τίποτα πολλά. Να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη να αποφασίσει. Βεβαίως θα φροντίσουμε η δικαιοσύνη να είναι δικαιοσύνη. Αδέκαστη. Ναι. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο άρονται όλες οι συμφωνίες. Φυσικά. Όλα. Συν το γεγονός, το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι Ευρωπαίοι, ότι αυτό που μας έχουν επιβάλει είναι παντελώς παράνομο. Και με βάση το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο κτλ. Και το ξέρουν αυτό, γι' αυτό κιόλας προσπαθούν να ρίξουν τον μπαλάκι στην ελληνική κυβέρνηση. Εμείς δεν φταίμε. Προς Θεού. Εσείς μας το ζητήσατε. Δεν μας το πει ο Κατάινεν. Δεν μας το λέει ο Γιούγκερ. Ναι, δεν μας το λέει αλήθεια, ο Ντάισελμπλουμ. Αλήθεια, ναι. Γιατί προσπαθούν να. Βέβαια, εντάξει, εδώ μιλάμε τώρα για κοροϊδία, αλλά τι προσπαθούν να πούνε? Μα η επιλογή της κυβέρνησης ήταν. Εάν εσύ λοιπόν αρπάξεις τις κυβερνήσεις αυτές που ήταν δική τους επιλογή, όπως μας λένε οι Ευρωπαίοι, να μας οδηγήσουν σε αυτή την καταστροφή και τις καθίσουν στο σκαμνί, ποια συμφωνία θα ισχύει που έχουν υπογράψει? Το ίδιο έγινε με τη δίκη των χουντικών. Το 1975. Τότε, στη διάρκεια της συζήτησης του Συντάγματος, και εγώ προσκαλώ τους ακροατές, όσοι είναι φιλομαθείς, να το πούμε έτσι, να το ψάξουν στα πρακτικά. Δηλαδή, τι συζήτηση έγινε για τις ανέρεσεις όλων των υποχρεώσεων που είχαν δημιουργηθεί επί Χούντας. Βεβαίως, η Νέα Δημοκρατία τότε δεν θέλησε να το προχωρήσει. Δηλαδή, να καταργήσει όλες τις υπογραφές της Χούντας. Ο λόγος είναι προφανής. Γιατί πολλοί από αυτούς που είχαν αποφεληθεί μετά βρέθηκαν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά σύσσωμη αντιπολίτευση, δηλαδή, Ένωση Κέντρου, ΠΑΣΟΚ, Ενωμένη Αριστερά, λέγανε όχι, ανέρεση. Εδώ μιλάμε για μεταπολίτευση, μιλάμε για νέο κράτος. Λοιπόν, νέα πολιτική φυσιογνωμία του ελληνικού λαού. Λοιπόν, άρα γιατί να μην μπορούμε να το κάνουμε εμείς? Ιδιαίτερα από μια τέτοια περίοδο που περάσαμε ανομαλίας. Δεν θα περιέλθει όμως η χώρα σε ένα ιδιότυπο καθεστώς απομόνωσης? Κάθε άλλο. Τώρα είμαστε απομόνωσης. Κανένας δεν συζητάει μαζί μας. Κανένας δεν διαπραγματεύεται μαζί μας. Τα βλέπουμε όλα γύρω μας. Παράδειγμα, ο κ. Ερντογάν επισκέπτεται την απικία του Προτεκτοράτου της Γερμανίας. Δεν συζητάει μαζί μας καν. Έχει βάλει ζήτημα Θράκης και το έχει βάλει στη Γερμανία. Με τους Γερμανούς συζητάει για τη δική μας Θράκη. Φοβόσαστε για την εθνική ακεραιότητα της χώρας? Φυσικά. Απόλυτα. Τώρα που η χώρα μας είναι ευάλωτη. Βεβαίως. Γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα τι έχει γίνει. Πρώτον, έχουμε στο Αιγαίο έχουν γκριζάρει τα μεγάλα νησιά, τα παράκτια της Τουρκίας. Τα δικά μας, ελληνικά νησιά. Λοιπόν, έχει τεθεί υπό έλεγχο του ΝΑΤΟ και του Ισραήλ ολόκληρη Κρήτη.
γίνονται αυτή τη στιγμή εγκαταστάσεις μονάδων, στρατιωτικών μονάδων της ΚΕΤ. Μάλιστα τελευταία στο αμερικανικό τύπο, τώρα με την τελευταία επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα, διαβάσαμε ότι θα φτιαχτεί νέα πολύ μεγάλη στρατιωτική αεροπορική βάση των Αμερικανών στην Κρήτη. Λέγεται ότι θα είναι στον κάμπο της Μεσαράς. Λέγεται όμως. Λοιπόν, όπως και να έχει, το Ισραήλ έχει εγκατασταθεί ήδη. Με μια συμφωνία την οποία έχει υπογράψει μονομερός ο κ. Καμένος στο Τελαβίβ, αλλά δεν έχει περάσει από την Ελληνική Βουλή. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν λοιπόν συμβαίνουν αυτά, τώρα ο Ερντογκάν τι έρχεται και μας λέει. Φράκι. Μην πέσουμε στην λούμπα που συνήθως πέφτουμε στην παγίδα. Η Τουρκία δεν θέλει να προσαρτήσει τη Θράκη. Θέλει η Θράκη να αποκτήσει ουδέτερο καθεστώς για να έχει, να είναι εγκύτρια δύναμη η ίδια η Τουρκία. Αυτό τον ενδιαφέρει. Γιατί τον ενδιαφέρει αυτή, ένα ίδιο Κόσοβο, να πω. Mm-hmm. Κοσόβου, έτσι. Mm-hmm. Γιατί? Γιατί μέσω της Θράκης περνάει το 70% του εμπορίου της Τουρκίας. Mm-hmm. Άρα πρέπει να το ελέγχει αυτό. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί μια Ελλάδα να τη κλείσει τα σύνορα. Παράδειγμα. Και γιατί εμπορεύεται ανθρώπους. Γιατί κάνει όλα αυτά που κάνει. Και να μπορεί, εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένως, λέω, ως εγκυήτρια δύναμη, όταν είναι κατάλληλη στιγμή, να μπορέσει να έχει και δικαιώματα επέμβασης. Βεβαίως. Αν ξεχνάμε ότι αυτό το πράγμα έγινε στην Κύπρο, mm-hmm. από την Τουρκία, αυτό έγινε στη Βόρεια Συρία mm-hmm. το 1936, όπου μπήκε ως εγκυήτρια δύναμη η Τουρκία και τελικά την προσάρτησε. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει ξανασυμβεί το παιχνιδάκι. Αλλά δείτε πώς μεθοδικά μπαίνει το θέμα της Δυτικής Θράκης. Ουσιαστικά έχουμε ένα είδος ειρηνικής κατάληψης σε πρώτο στάδιο. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Και... ότι σε αναγνωρίζω mm-hmm. ότι είσαι, πώς να το πούμε, συνιδιοκτήτης της περιοχής. Ναι, ναι. Κάτι τέτοιο πάει να γίνει και στο Αιγαίο. Ακριβώς. Το Αιγαίο έχει ήδη γίνει. Έχουμε παραιτηθεί από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο. Mm-hmm. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, μια περιοδία μόνο να κάνει κανείς στα μεγάλα νησιά του Αιγαίου, που με αφορμή το μεταναστευτικό και το προσφυγικό έχουν εγκατασταθεί ξένες δυνάμεις mm-hmm. εκεί και κάνουν κουμάντο. Όταν μιλάμε, κάνουν κουμάντο, επειδή το έχω πάει πολλές φορές. Ρωτήστε στρατιωτικούς εν ενεργεία. Γίνεται έλεγχος ακόμη και στο ελληνικό στρατό από αυτές τις δυνάμεις, Frontex ή οτιδήποτε. Οι ΜΚΟ αλωνίζουν, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι οποίες είναι πολύ ύποπτη υπόθεση, οι περισσότερες εξ αυτών. Είναι μπροστά στα μάτια μου, mm-hmm. μπροστά στα μάτια μου στοιχείο, κατέβαιναν mm-hmm. χρηματαποστολές με Ολλανδικούς αριθμούς. Και όταν ρωτούσα τον λιμενάρχη που ήταν, γιατί mm-hmm. περίμενα να μπω στο πλοίο, mm-hmm. και του λέω: συγγνώμη, συγχωρείτε, εδώ πέρα τι βλέπετε. Ας πούμε, ανταλλάσσουν, βγαίνει θωρακισμένο και αντάλλασε χρηματαποστολές και αντάλλασε χρηματοσακούλες. Mm-hmm. Ο κόσμος ξέρει ναι, τι είναι ναι. αυτό. Με ένα άλλο θωρακισμένο το οποίο το πήγαινε σε άγνωστο, περίμενε εκεί, ναι, τα πήρε και έφυγε. Ναι. Και όταν ρωτάω τον αξιωματικό εκεί υπεύθυνο, ας πούμε, του λιμενικού, συγγνώμη, αυτοί τι κάνουν εδώ? Μου λέει: σηκώ ψηλά τα χέρια. Συγγνώμη, είσαι υπεύθυνος, αστυνομεύεις. Δεν είσαι περαστικός. Σε καμία περίπτωση είναι σαν παρατηρητές. Ναι, όχι, μας έχουν δοθεί εντολή να μην mm-hmm. επέμβουμε, διότι πρόκειται αφορά τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Mm-hmm. Πληρωμές για μη κυβερνητικές οργανώσεις. Από πού έρχονται τα λεφτά αυτά, mm-hmm. πού πάνε, ποιος χρηματοδοτούν, κανείς δεν ξέρει. Ή μάλλον τουλάχιστον κανείς δεν φαίνεται να ξέρει. Mm-hmm. Τώρα, μιλάμε για ένα καθεστώς αυτή τη στιγμή που έχει επιβληθεί στη χώρα μας. Ουσιαστικά μιλάμε για πολιτικούς οι οποίοι υποδιγετούνται, οι οποίοι εφαρμόζουν τυφλά τις εντολές των ξένων κέντρων αποφάσεων. Υπάρχει όμως και ένας κόσμος, κύριε Καζάκη, ο οποίος μάλλον ή είναι επαναπαυμένος ή είναι απογοητευμένος, εξοργισμένος. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν βλέπω να έχει διάθεση εξέγερσης και αντιμετώπισης όλων αυτών που υφίσταται. Μάλλον έχει μία μυρολατρική, παθητική στάση. Αυτό τουλάχιστον βλέπω να επιδεικνύει. Γιατί συμβαίνει αυτό κατά τη γνώμη σας και αν μπορεί αυτό να αλλάξει? Θα χρειαστεί κάτι, θα χρειαστεί ένα έκτακτο γεγονός, θα χρειαστεί κάτι ακραίο που θα συμβεί αναπάντεχο? Εγώ νομίζω ότι όταν στην κατάσταση που έχουμε βρεθεί, είναι φυσιολογικό να βλέπεις πολλά πράγματα, να βλέπεις στις αντιδράσεις και συμπεριφορές. Ένας κόσμος που ποτέ του δεν αγωνίστηκε, είναι λογικό να νιώθει ότι τα έχει χάσει όλα. Άρα προς τι να αγωνιστεί? Πότε αγωνίστηκε? Και δεν εννοώ να κάνει διαδηλώσεις απεργίες και όλα αυτά τα πράγματα. Όχι. Αν αγωνίστηκε στη ζωή του. Έβαλε κάποιους στόχους στη ζωή του να τους πετύχει. Ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας δυστυχώς έχει διαφθαρεί. Και έχει διαφθαρεί, βεβαίως δεν φταίει το ίδιο. Φταίει ένα ολόκληρο κοινωνικοπολιτικό σύστημα. Mm-hmm. Το οποίο το έμαθε στην ευκολία της πρόσδεσης σε δανεικά, επιδοτήσεις και ρουσφετολογία. Και έτσι τσακίστηκαν οι τάξεις της Ελλάδας. Ο ελληνικός λαός κάποτε συγκροτούνταν από οργανωμένες τάξεις. Προηγουμένως μιλάγατε για το εργατικό κέντρο. Η Ελλάδα είχε εργατική τάξη. Γενναία
ιστορική, οργανωμένη, η οποία είχε βάλει τη σφραγίδα της για δεκαετίες στις πολιτικές εξελίξεις. Αυτή ανέδειξε το ζήτημα της εθνικής ανεξαρτησίας της χώρας. Καμία άλλη πολιτική, κοινωνικοπολιτική δύναμη. Αυτή δυστυχώς συντρίφθηκε τα χρόνια, τα προηγούμενα 30-40 χρόνια. Mm-hmm. Είναι γνωστό, είναι η κατάκτηση του Πασόκ αυτό. Mm-hmm. Δυστυχώς. Κατάκτηση του Πασόκ. Λοιπόν, και έτσι φτάσαμε στο σημείο σήμερα να έχει κυριαρχήσει αυτό που εγώ ονομάζω μικροαστικός λαπάς. Όλοι έχουμε βυθιστεί σε ένα μικροαστικό λαπά. Όχι με την έννοια ότι είμαστε μικροαστοί. Δεν είμαστε μικροαστοί. Περισσότερος κόσμος είναι ζήτημα αν βγαίνει και πώς βγαίνει. Όχι, αλλά είναι οτροπία, η λογική. Mm-hmm. Δεν με νοιάζει mm-hmm. να πάει να πνιγεί του γείτονα το σπίτι. Πάντως, με όλα αυτά θα το συνδέσω και με την επόμενη ερώτηση. Πώς βλέπετε το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας κρατάει αυτά τα θεαματικά για τις επιδόσεις του ποσοστά, με την έννοια ότι είναι ο ορισμός της πολιτικής κυβίστησης και της πολιτικής ανακολουθίας, και όμως συγκρατεί έναν όγκο ψηφοφόρων, διόλου ευκαταφρόνητο και πραγματικά αξιοθαύμαστο, με την έννοια ότι έχει βρεθεί απέναντι στις δικές του υποσχέσεις και δεσμεύσεις, και όμως εξακολουθεί να συγκινεί ένα μεγάλο ακροατήριο. Εσείς πώς το εξηγείτε αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς εγώ δεν είμαι σίγουρος καθόλου ότι κρατάει αυτά τα ποσοστά. Όπως δεν είμαι σίγουρος, για παράδειγμα, ότι πιάνει αυτά τα ποσοστά η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι ένας από τους βασικούς λόγους που οι Γερμανοί και οι Ευρωπαίοι δεν έχουν αποφασίσει να γίνουν εκλογές στην Ελλάδα είναι ακριβώς αυτό. Γιατί ακόμη και αν υπάρξει λύση, ναι, εκλογική λύση για την αυριανή ημέρα μετά τις εκλογές, δεν υπάρχει λύση για τη μεθαυριανή. Γιατί ο πολιτικός σχεδιασμός γίνεται με δύο βήματα μπροστά. Να ξέρουμε δηλαδή ποιες δυνάμεις μπορούν να, όταν καίγονται οι εφεδρίες σου, ποιους θα βάλεις μπροστά. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει. Για να μπορούν να πιάσουν αυτά τα ποσοστά, θα πρέπει το 60% του ελληνικού λαού να πάει για μπάνια. Ναι. Να απέχει. Έχουμε μεγάλη εποχή. Και εκεί ακριβώς επενδύουν. Είχαμε και στο παρελθόν. Βεβαίως, βεβαίως. 45% ήταν στις τελευταίες εκλογές. Ναι. Σε αυτό επενδύουν. Να πάει 60-70% η αποχή και ένα 20-30%, δηλαδή στην ουσία οι κομματικοί στρατοί, να αποφασίζουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Ναι. Αυτό όμως δεν το έχουν πετύχει ακόμη. Δηλαδή, παρά την απελπισία του κόσμου, το αδιέξοδο του, την απεσιοδοξία του και όλα αυτά, ο κόσμος θέλει να δώσει τη μάχη. Αυτή τη μάχη που ξέρει να δίνει, την εκλογών. Τη μάχη των εκλογών. Τι να το πεις, πάρ' τα όπλα. Λοιπόν, και αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, όποιος ξέρει καλά ιστορία, γνωρίζει πολύ καλά ότι λίγο πριν την πολύ μεγάλη πολιτική μεταβολή υπάρχει μια γνημεία, μια άμπο της. Και νομίζεις, ας πούμε, ότι ρε παιδιά, τι έγινε ξαφνικά? Αν δούμε τα μεγάλα είναι κοινωνικά γεγονότα, ετοιμάζεται η κοινωνία για κάτι μεγάλο. Ναι. Τώρα, πώς θα έρθει, με ποιους όρους και τα λοιπά, δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς. Το μόνο που μπορεί να ξέρει κανείς είναι ποιος πρέπει να είναι ο δικός του ρόλος σε αυτή την ιστορία. Έτσι. Έχουμε μαζί μας πάντα τον Γενικό Γραμματέα του ΕΠΑΜ, τον γνωστό οικονομολόγο, τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, και νομίζω εξελίσσεται εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η κουβέντα που έχουμε σήμερα μαζί του. Όπως ακριβώς το περιμέναμε. Σε λίγο θα ζητήσω από τον κύριο Καζάκη να μας πει ποιες είναι οι προτάσεις του ΕΠΑΜ σε ρεαλιστικό επίπεδο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτή την μέγενη και από αυτό το αδιέξοδο. Θα ρωτήσω όμως, καταρχάς, κύριε Καζάκη, σε τι διαφέρετε εσείς από άλλα πολιτικά κόμματα και δυνάμεις, οι οποίες παροτρύνουν να βγούμε από το ευρώ? Ποια είναι η διαφορά? Και γιατί δεν μπορεί να υπάρξει μια συμπόρευση αυτών των δυνάμεων, έτσι ώστε να ενισχυθεί αυτή η τάση? Το πρώτο και κύριο ζήτημα είναι ότι εμείς είμαστε πατριωτική δημοκρατική οργάνωση. Δεν είμαστε ούτε δεξιοί ούτε αριστεροί. Mm-hmm. Ή αν θέλετε, στις γραμμές μας είναι και δεξιοί και αριστεροί. Mm-hmm. Αλλά προέχει το πατριωτικό καθήκον. Όταν αυτή τη στιγμή χάνει τη χώρα σου, δεν μπορείς να πεις η αριστερά θα σου δώσει τη λύση, όπως δεν μπορείς να πεις ότι η δεξιά θα σου δώσει. Καταρχάς, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέτε, ότι δεν έχετε κομματικά στερεότυπα και ταμπέλες. Όχι. Εμείς δεν καταργήσαμε καμία κομματική ιδεολογία ή πολιτική ιδεολογία. Άρα λοιπόν στις τάξεις μπορεί να έρθει και ένας δεξιός και ένας κεντρός και ένας αριστερός. Τις πολιτικές μας ιδεολογίες. Δεν ζητάτε ταυτότητες πολιτικές. Όχι. Εμείς και δεν του λέμε μπες στο ΕΠΑΜ, αλλά άφησε την πολιτική σου ταυτότητα έξω. Δηλαδή μπορεί ένας να είναι Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως. Αλλά στις δεδομένες εποχές να στηρίξει το ΕΠΑΜ για συγκεκριμένο λόγο. Γιατί ενδεχομένως μετρά να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία, λέγονται. Να σας το πω διαφορετικά. Διεξάγεται πόλεμος εναντίον της χώρας μου, της πατρίδας μου. Εγώ έμαθα και βγήκα από ένα λίκνο της κομμουνιστικής αριστεράς, αν θέλετε, το οποίο με έμαθε και με δίδαξε ότι όταν η πατρίδα μου απειλείται,
Είμαι ο πρώτος στο χαράκωμα και δεν κοιτάω αν ο συμπολεμιστής μου πιστεύει στον σοσιαλισμό, στον κομμουνισμό ή δεν ξέρω εγώ που αλλού ή στον φιλελευθερισμό. Ναι. Είμαι στο χαράκωμα και παλεύω και αγωνίζομαι για την πατρίδα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η άποψη. Έτσι. Αυτό το πράγμα είναι χαρακτηριστικό όλων των μελών και των φίλων του ΕΠΑΜ. Είναι και από την αριστερά και από τη δεξιά. Και μάλιστα ήταν και το πιο δύσκολο εγχείρημα αυτό να μάθουμε να κουβεντιάζουμε. Έτσι. Όχι να ενωθούμε, να κουβεντιάζουμε για αυτά που διαφωνούμε. Γιατί εντάξει, συμφωνούμε στα βασικά. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά που διαφωνούμε. Υπάρχουν άλλες διαφορές με τις άλλες δυνάμεις. Δηλαδή με το ΚΚΕ, ας πούμε. Ναι, γιατί κοιτάξτε να δείτε το ζήτημα του Κομμουνιστικού Κόμμα Ελλάδα, στο βαθμό που έχω καταλάβει τι λέει. Λοιπόν, μιλάει για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι όμως από το ευρώ. Αυτό δεν το καταλαβαίνω προσωπικά, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Εσείς λέτε και από το ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρωτίστως από το ευρώ. Μα το να βγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια απλή υπόθεση πολιτικής απόφασης ενός κράτους. Πέει η Βρετανία. Το να βγεις, το δύσκολο είναι να βγεις από το ευρώ. Δεν γίνεται να βγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Γιατί μέσω του ευρώ σου ελέγχουν τις δομές και τη λειτουργία της οικονομίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τα άλλα. Απλά είναι οδηγίες και εντολές που για να εφαρμοστούν χρειάζονται τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης του κράτους μέλους. Με το ευρώ είτε συμφωνεί η κυβέρνηση, είτε δεν συμφωνεί, σε ελέγχει απόλυτα. Είτε έχεις μια κυβέρνηση η οποία τέλος πάντων δεν θέλει να είναι πιστάγωνα δεμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει να διαπραγματευτεί όπως μας λέγανε μέχρι τώρα, είτε όχι. Γι' αυτό το πρώτο βασικό μέλημα είναι να φύγεις από το ευρώ. Φυσικά δεν μπορείς να μείνεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το συζητάμε. Όχι μόνο γιατί δεν μπορείς να το κάνεις αυτό λόγω ευρωπαϊκού δικαίου, αλλά και γιατί δεν πρέπει. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια άλλη δύναμη που λέει ακριβώς αυτό, να φύγουμε και από το ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες δυνάμεις οι οποίες το λένε, ή αν θέλετε παρεμφερός, με παρεμφερή τρόπο, όπως για παράδειγμα είναι το λέω δηλαδή γιατί ΛΑΕ. Το έλεγε ότι έπρεπε να υπάρχει μια ένωση αυτών των δυνάμεων που βεβαίως, έχουν αυτές τις απόψεις, έτσι λογικά ώστε θα πρέπει να ενισχυθεί η δυναμική τους. Λογικά θα δηλαδή πρέπει. Η διάσπαση δεν οφείλει. Φυσικά όχι, αλλά μην ξεχνάμε όμως ότι η πρώτη πολιτική δύναμη που έθεσε αυτό το πλαίσιο και κατέθεσε μια τέτοια πρόταση οργανωμένα, πολύ και πολύ αναλυτική, στο βαθμό να ξέρουμε ανά 24ωρο πώς αυτό γίνεται η μετάβαση, είναι το ΕΠΑΜ. Καλώς ή κακώς, εγώ δεν λέω. Σήμερα βεβαίως υπάρχουν και άλλες δυνάμεις που τότε δεν υπήρχαν το 2011 όταν δημιουργήθηκε το ΕΠΑΜ. Αλλά το γιατί δεν υπάρχει ένωση, ο λόγος είναι πρώτα και κύρια στο γεγονός ότι θεωρούν οι πολιτικές που δυστυχώς έχουν μείνει μόνο στην αριστερά. Και το λέω δυστυχώς. Εγώ θα καλοδεχόμουν δυνάμεις από τη δεξιά που έχουν όμως αυτό το πατριωτικό δημοκρατικό στοιχείο που να υπερβαίνει τις δικές τους κομματικές. Στενά κομματικές αντιλήψεις. Ωστόσο δεν έχουμε. Έχουμε από την αριστερά. Αυτές οι δυνάμεις αριστεράς προέχει το να πιστέψουμε όλοι στην αριστερά και μάλιστα με τον τρόπο που πιστεύουν αυτοί στην αριστερά και μετά να ενωθούμε να κάνουμε το αυτονόητο. Δεν πάμε έτσι. Το αντιλαμβάνομαι όπως το θέατε και το θεωρώ πολύ λογικό. Μαζί μας πάντα ο κύριος Δημήτρης Καζάκης. Σε λίγο θα μας πει ακριβώς ποιος είναι ο τρόπος για να φύγουμε από όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε μέσα από το ΕΠΑΜ, από τις προτάσεις του ΕΠΑΜ. Να ρωτήσω όμως πρώτα να μου πείτε τελικά τι συνέβη με την υπόθεση καμένου Σαουδικής Αραβίας. Υπάρχει ως μη σκανδάλου εκεί? Όχι, είναι καραμπινάτη περίπτωση σκανδάλου. Εκμέρους της κυβέρνησης του κύριου Καμένου. Η κυβέρνηση. Και εσύ αποφασίζει. Θέλω να πω ότι το ήξερε ο κ. Τσίπρας. Ήταν γνώση του αυτό. Σαφέστατα τώρα. Τι προείδρευε. Δηλαδή το και εσύ αποφασίζει. Δεν αποφασίζει μόνο ο κ. Καμένος. Τώρα, εάν μου πείτε αυτό που ισχυρίζονται κάποια στελέχη της κυβέρνησης, ότι εμείς δεν ξέραμε ο Καμένος το κάνει μόνος του, τότε είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Είναι ακόμη χειρότερα. Εάν έχεις δώσει εν λευκό στον Υπουργό Αμυνά σου, σε έναν Υπουργό της κυβέρνησης, σε τόσο κρίσιμο Υπουργείο, να κάνει τέτοιες δουλειές με το εξωτερικό, με συγχωρείτε. Εδώ είναι ακόμη χειρότερο το σκάνδαλο. Για μένα το σκάνδαλο δεν είναι η εμπλοκή του κύριου Παπαδόπουλου, του κάθε κύριου Παπαδόπουλου. Του μεσάζοντα. Ναι, του μεσάζοντα. Αυτό είναι πρακτική όλων των κυβερνήσεων δυστυχώς αυτής της χώρας. Είμαστε ίσως από τα λίγα κράτη στην Ιφίλιο που κάνει αγοραπολισίες πολεμικού υλικού ή πυρομαχικών με μεσάζοντες. Και ο λόγος που υπάρχει είναι να σαφέστατα, έτσι, να το λέμε είναι, καθαρά. Για να παίρνουν μίζες πολιτική. Δεν υπάρχει άλλος λόγος να υπάρχει μεσάζων. Ουσιαστικά όμως βάσει του συντάγματος έχει καταργηθεί ο μεσάζων.
Ναι, εντάξει, θεωρητικά. Θεωρητικά. Πρέπει να, αυτές, αυτού του τύπου οι συμφωνίες γίνονται σε διακρατικό επίπεδο. Αλλά πέστε μου εσείς τώρα, έχει γίνει η υπόθεση αυτή η τραγωκομωδία, ας πούμε, που λέμε με τον κύριο, αυτή τη συμφωνία για την αναβάθμιση ποτέ των F-16. Αν δείτε εσείς ένα αναβαθμισμένο F-16, σας παρακαλώ, πάρτε με τηλέφωνο. Δεν θα δούμε. Όχι, βέβαια. Όχι. Ούτε ένα. Το φωνάζω από την πρώτη στιγμή. Άρα τι σημαίνει όλο αυτό? Είναι πολύ απλά. Κάποιοι μοιράστηκαν 2,4 δις. Έτσι απλά? Τόσο απλά. Και δεν θα δούμε καμία αναβάθμιση σε κανένα αεροσκάφος? Αν πιάσετε έναν άνθρωπο που υπηρετεί τώρα στην πολεμική αεροπορία και σε αξιωματικό, θα σας πει ότι κάποιες μοίρες έχουν καθυλωθεί τον F-16 για να λαιλατηθούν, να υποστηριχτούν κάποια άλλα αεροπλάνα τα οποία πρέπει να πετάνε. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα ούτε ανταλλακτικών, ούτε καυσίμων, ούτε υποστήριξη, ούτε τίποτα. Δεν φταίνε τα παιδιά που πεθαίνουν εκεί, ούτε οι άνθρωποι που υπηρετούν, αλλά είναι το καθεστώς που μας έχουν επιβάλει. Λοιπόν, είναι δυνατόν σε τέτοιες συνθήκες να έχεις καθυλωμένα αεροπλάνα και εσύ να λες ότι θα τα αναβαθμίσω? Κοροϊδεύεις το κοσμάκι. Κοροϊδεύεις το κοσμάκι. Το ζήτημα ήταν να τα μοιραστούμε μεταξύ μας. Ακόμη όμως και αυτό, ψάξτε το, είσαστε έκδοτος δημοσιογράφος, πολύ εύκολα θα βρείτε ποιος μεσολαβεί για να γίνει αυτή η ιστορία. Απίστευτα πράγματα. Θέλω, πριν πάμε στις προτάσεις του ΕΠΑΜ, θα μεσολαβήσουν διαφημίσεις, να μου πείτε τη γνώμη σας για τον Γιάννη Βαρουφάκη. Τον Γιάννη με το ένα νι. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω πει πολλές φορές. Είναι πράγματι έγκλητος και διεθνώς αναγνωρισμένος οικονομολόγος? Και ο Μέγκελε ήταν έγκλητος και διεθνώς αναγνωρισμένος γιατρός. Αλλά ήταν ο Μέγκελε. Λοιπόν, ο κ. Βαρουφάκης, κοιτάξτε να δείτε, από τον έχει γνωρίσει και τον έχω γνωρίσει από πολύ νωρίς. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, πώς να το πούμε, παθολογικά ανάρκησος. Δεν κατέχει το αντικείμενο. Δεν το κατέχει. Δεν το έχει κατέχει, όχι. Δεν το κατέχει, δεν με έχει πείσει ότι το κατέχει. Τον έχω ακούσει να λέει. Και αυτές οι διεθνείς αναγνωρίσεις. Κοιτάξτε να δείτε, ο άνθρωπος θα ήθελε πάρα πολύ. Το ιδρύοντας στο πανεπιστήμιο, είσαι στο περιβάλλον του Γεωργίου Παπανδρέου ή του οποιοδήποτε κομματάρχη εξουσίας και παίρνεις την έδρα. Συγγνώμη, από τέτοιους, ειδικά οικονομικές σχολές, έχουν πήξει. Επειδή ο μικρός μου γιος είναι σε οικονομική σχολή και βλέπω τι τους διδάσκουν και τι τους λένε οι καθηγητές εκεί πέρα, ειλικρινά, τα τρία τέταρτα των καθηγητών πρέπει να παυθούν άμεσα. Τα τρία τέταρτα. Όχι γιατί, για πολιτικούς λόγους, γιατί είναι ανίκανοι. Έχουν πτυχία μαϊμούδες. Δεν είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγματα σε οικονομικές σχολές, να διδάσκονται τα παιδιά μας σε οικονομικές σχολές τέτοια πράγματα. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει με τον κύριο. Είναι ένας μαθηματικός, ο οποίος εξειδικεύτηκε στα ζητήματα οικονομίας μέσω της μιας μαθηματικής μεθόδου, η οποία έχει αποδειχθεί και μαθηματικά πλέον ότι δεν ισχύει, η θεωρία των παιγνίων. Και μαθηματικά έχει αποδεχτεί πλέον δεν ισχύει. Οι οικονομολόγοι το ξέρουμε από πολύ παλιά. Οι κοινωνικοί φιλόσοφοι το ξέρουν ακόμη πιο παλιά. Πώς το εμπιστεύτηκε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας? Μα γιατί ο άνθρωπος αυτός, πώς να το πούμε, λατρεύει να είναι πράκτορας. Να το πούμε έτσι. Θα ήθελε πάρα πολύ να πρακτορεύει ξένα συμφέροντα. Αλλά επειδή δεν το βουλώνει ο άνθρωπος, δηλαδή δεν το κρατάει δεμένο, πώς να το πούμε, δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί ο άλλος. Γι' αυτό και τον δώσανε οι Βρετανοί. Θυμηθείτε τι έγινε με τη συνομιλία που έβγαλαν οι Βρετανοί στον αέρα. Αυτό, αν ήμασταν ευνομούμενο κράτος, θα τον είχε παραλάβει η δικαιοσύνη και θα ήταν τώρα στη φυλακή. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, απλά γιατί τον δώσανε και ποιοι τον δώσανε? Έτσι, ο πρώην υπουργός οικονομικών του Lee Major. Γιατί δεν ήταν ελέγξιμος μέχρι Όχι, γιατί ο άνθρωπος είναι loose gun, το λένε οι Αμερικανοί. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος πυροβολεί αδιακρίτως. Οπότε είναι ικανός να σου πει το μεγαλύτερο ψέμα και τη μεγαλύτερη αλήθεια ταυτόχρονα. Οπότε σου λέει, κάτσε, αυτός δεν κάνει για δουλειά. Δηλαδή δεν μπορεί να σου κάνει να είναι. Και σε αυτό είναι συνεπέστατος. Είναι στο μόνο πράγμα που είναι συνεπής. Γιατί ήταν το αντικείμενο στο οποίο συγκρουστήκαμε από το 2011. Ποιο? Ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Τέρμα. Λοιπόν, άρα λοιπόν υπήρχε ταύτιση και εναρμόνιση με τον κύριο Τσίπρα σε ό,τι αφορά την πολιτική που ακολουθήθηκε? Νομίζω ότι δόθηκε εντολή. Δόθηκε εντολή στον κύριο Τσίπρα από αυτούς που τον θέλανε στην κυβέρνηση. Για να έχει υπουργό οικονομικών τον κύριο Βαρουφάκη. Για να οδηγηθούμε πού? Για να πάμε στο τρίτο μνημόνιο.
Με κλειστές τράπεζες. Με κλειστές φυσικά. Με κλειστές τράπεζες. Ήταν σχέδιο δηλαδή. Βεβαίως, από την αρχή. Και όποιος δεν με πιστεύει, ας μπει μέσα στο διαδίκτυο να πάει σε μια πολιτική εκπομπή που είχαμε τότε το βράδυ των εκλογών του 2015 να δείτε που το προβλέπω. Ναι, είναι αλήθεια αυτό, είναι καταγεγραμμένο. Άρα λοιπόν ήταν όλο σχεδιασμένο αυτό. Ακριβώς, από την αρχή. Από την αρχή. Και, από την και αρχή. Τα capital controls και οι κλειστές τράπεζες, όλα αυτά. Γιατί όποιος πιστεύει ότι κάναμε διαπραγμάτευση ή μάλλον η κυβέρνηση έκανε διαπραγμάτευση, δεν ξέρει τι σημαίνει διαπραγμάτευση. Και το δημοψήφισμα χάλασε τα σχέδια τη κυβέρνηση. Εκεί ήταν ο αστάθμητος. Εκεί ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που λέει ο λαός. Πίστευε ότι θα βγει, θα επικρατήσει το ναι. Βεβαίως, ναι. Και θα έλεγε: εγώ θέλω όχι, αλλά εσείς θέλετε ναι, οπότε πάτε το. Ή θα ήταν μικρή διαφορά, οπότε. Ναι, οπότε δεν μπορώ τι να κάνω με τόσο μικρή διαφορά, πού να τα βάλω. Αλλά έντε όμως που βγήκε 62%. Εκείνο το βράδυ τι έγινε λοιπόν. Εκεί έγινε η μεγάλη ανατροπή. Ο λαός μας είπε ένα φοβερό όχι, αντάξιο τον όχι που έλεγαν οι παππούδες του. Και έδειξε ότι αυτός ο λαός, εάν νιώθει ότι έχει κατάλληλη πολιτική ηγεσία, είναι ικανός να κάνει ρήξεις τις οποίες στην καθημερινότητα του τις φοβάται ο καθένας άνθρωπος μεμονωμένα. Εκείνος ο λαός εκείνη τη στιγμή στις 5 Ιουλίου 2015 έδειξε ότι αν είχαμε μια άλλη κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που είχε τσαγανό και έλεγε όχι ρε παιδί μου, έχω έναν ολόκληρο λαό, μου λέει όχι και εγώ λέω όχι, τότε θα είχαμε τελειώσει όλα. Σήμερα θα ήμασταν σε απογείωση. Σε απογείωση. Σε απογείωση. Κυριολεκτικά απογείωση. Θα είχαμε ενεργεία τη μικρότερη στην Ευρώπη. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Γιατί κάποιοι λένε ότι θα είχαμε καταστραφεί, αλλά θα μπούμε ακριβώς ποια είναι η πρόθεση του ΕΠΑΜ. Να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Ακούτε πάντα τον κύριο Δημήτρη Καζάκη εδώ ζωντανά στου ραδιοθαλάμου του Αντένα, στον πρωινό τύπο. Μα δίνει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και πραγματικά είναι συγκλονιστικές αυτές οι πολιτικές αποκαλύψεις που κάνει. Πάμε για διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για τον επίλογο με τις προτάσεις του ΕΠΑΜ για την έξοδο από την κρίση. Αντένα. Συντονισμένοι πάντα στον Αντένα Πάτρας 105,3 είναι ο πρωινός τύπος. Μαζί μας πάντα ο Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ, ο γνωστός οικονομολόγος, κ. Δημήτρης Καζάκης. Κ. Καζάκη, τι προτείνει το ΕΠΑΜ με 2-3 γραμμές, έτσι, με αδρές γραμμές, τηλεγραφικά, για να βγούμε από αυτό το διέξοδο? Υπάρχει λύση, εφαρμόσιμη, ρεαλιστική? Άμεσα. Καταρχάς να ξέρουμε ότι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή της ελληνικής οικονομίας που. Για να μπορέσουμε να μπούμε σε ανάκαμψη. Δεν μιλάμε για ανάπτυξη και αηδίες που λένε οι κυβερνήσεις, οι κυβερνώντες. Μιλάμε για ανάκαμψη. Για να υπάρξει λοιπόν ή να ξεκινήσει μια ανάκαμψη, πρέπει πρώτα και κύρια να υπάρξει εισόδημα στο νοικοκυριό. Εάν δεν υπάρξει εισόδημα στο νοικοκυριό, πραγματική αύξηση αγοραστικής δύναμης, δεν υπάρχει δυνατότητα για ανάκαμψη του Αγίου ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτός είναι νόμος σιδερένιος. Λοιπόν, για να υπάρξει λοιπόν εισόδημα στο νοικοκυριό, κάποιος πρέπει να δώσει αυτό το εισόδημα. Έτσι δεν είναι? Ο εργοδότης, ο μέσος εργοδότης και κατά κύριο λόγο ο μικρομεσαίος, για τον οποίο ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα, διότι αυτή είναι η ραγκουγκαλιά της οικονομίας. Έτσι. Δεν είναι ούτε μεγάλες πολυεθνικές, ούτε μεγάλες συγκεντρώσεις κεφαλαίου. Ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, αυτός είναι. Λοιπόν, αυτός δεν είναι σε θέση να δώσει το εισόδημα. Πώς μπορεί να πληρώσει καλύτερο μεροκάμα σε συνθήκες τέτοιας κρίσης? Μπορεί να το δώσει αφού σηκωθεί η αγορά. Αφού σηκωθεί η αγορά και γίνει τζίρος, ναι, βεβαίως, τότε μπορείς να το επιβάλλεις κιόλας και σαν πολιτική να δώσει καλύτερα μεροκάματα, καλύτερες χαρακτηριστικές. Αλλά την εκκίνηση ποιος την κάνει? Μόνο το κράτος μπορεί να την κάνει. Και το κράτος μπορεί να δώσει εισόδημα με δύο τρόπους. Ή να πει στις τράπεζες, δώστε δάνεια. Αλλά είναι δώρο-άδωρο, διότι το να δώσεις δάνεια στην πραγματικότητα δεν είναι εισόδημα. Στην πραγματικότητα αυτό το εισόδημα θα το φάει το χρέος. Λοιπόν, ή κόβω εγώ χρήμα και δίνω στους εργαζόμενους και στις εργαζόμενες οικογένειες. Άρα πάμε σε άλλο νόμισμα. Έτσι, μπράβο. Είναι τόσο απλό. Και γι' αυτό κιόλας η πιο σύγχρονη εκδοχή οικονομικής πολιτικής είναι το εθνικό κρατικό νόμισμα. Δεν θα χρωστάμε όλα αυτά όμως? Όχι, βέβαια. Σε ευρώ. Όχι, χρωστάμε. Όχι. Σε διεθνές επίπεδο. Όχι, γιατί, αλλά και ατομικά. Όχι, γιατί το πρώτο πράγμα που κάνουμε, μάλλον ταυτόχρονα με την ανακοίνωση πορείας μας προς το εθνικό νόμισμα, εθνικό κρατικό νόμισμα, είναι να καταγγείλουμε το δημόσιο χρέος. Αυτή τη στιγμή το δημόσιο χρέος είναι προϊόν επιβολής κατοχής της χώρας μας. Σε κανένα μήκος και πλάτος του πλανήτη δεν θα σου πει κανένας τίποτα εάν πεις ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιείς το χρέος για να με κατακτήσεις.
Έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, αν τους μάλιστα τους καθίσεις και αυτούς που έχουν υπογράψει και που έχουν συμβάλει στην επιβολή των μνημονίων στο Σκαμνί, δεν υπάρχει κανένας που θα σου πει οτιδήποτε. Άρα λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα. Καταγγελία της. Το δεύτερο βήμα είναι πάγωμα του ιδιωτικού χρέους. Καταρχήν πάγωμα. Δηλαδή, λες τη Δευτέρα που βγαίνεις εσύ κυβέρνηση από την Κυριακή που είναι η εκλογή. Δηλαδή, ένα είδος συσάχθειας. Ναι, βεβαίως. Παγώνεις όλα τα χρέη. Προς όλους τους φορείς, τους θεσμικούς φορείς, είτε είναι τράπεζες, κράτος. Θα επωφεληθούν όμως και οι πανταξίδες, έτσι. Κοιτάξτε, παγώνεις. Μέχρι ότου εξετάσεις ποιος οφείλει. Μάλιστα, ωραία αυτή η διαδικασία. Αν λοιπόν. Γι' αυτό λέμε πρώτα πάγωμα, να μην πληρώνεις, να μην έχεις το άγχος ότι πρέπει να πας να πληρώσεις 100 δόσεις, 200 δόσεις, 300 δόσεις. Όχι. Παγώνεις τα πάντα. Μέχρι να δεις ποιος πραγματικά είναι εκείνος που χρωστάει και είναι διαπλεκόμενος, έχει πάρει την περίφημη γνωστή περίπτωση μεγάλου επιχειρηματία και καναλάρχη, ο οποίος βρέθηκε να έχει πάρει 300 εκατομμύρια δάνειο με 15 εκατομμύρια εγγύηση προσωπικής περιουσίας. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα το στέλνεις κατευθείαν στη δικαιοσύνη και ξεκαθαρίζεις με αυτά. Τους υπόλοιπους. Σβήνει τα χρέη. Σβήνει να επανεκκινήσει η οικονομία. Και ενισχύει με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση. Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να επιβάλλει καθεστώς προστατευτισμό. Τι σημαίνει προστατευτισμός? Κάτι πολύ απλό. Που επιτρέπεται και από τον Παγκόσμιο Εμπόριο. Δηλαδή και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Δεν είναι κάτι το οποίο αντιτίθεται. Λες κάτι που το κάνουν οι Αμερικανοί, το κάνουν οι Γερμανοί. Λες ότι όσο παράγω εγώ λεμόνια, δεν θα μπει ούτε κουκούτσι στην ελληνική οικονομία. Όταν τελειώσει η δική μου χώρια παραγωγή, ναι, βεβαίως θα μπορεί να εισαχθεί, αλλά στην ποιότητα που τοποθετείται το δικό μου προϊόν στην αγορά. Δηλαδή, για να μου φέρεις αγροτικό προϊόν εδώ φρέσκο, θα πρέπει να είναι τόσο φρέσκο όσο το δίνει ο δικός μου παραγωγός. Που σημαίνει ότι για να μου το φέρεις, για παράδειγμα, από την Τουρκία, ή αν μου το φέρεις, ας πούμε, από την Αργεντινή, θα πρέπει να νοικιάσει αεροσκάφος. Το οποίο αεροσκάφος θα είναι ψυγείο. Δεν θα είναι συμφέρον. Λοιπόν, θα είναι υψηλή τιμή. Ναι. Αυτό μου δίνει, δίνει κίνητρο στον αγρότη. Αυτό λέγεται ανταγωνισμός. Αυτό είναι, λέει, ο υγιής ανταγωνισμός. Ώστε ο αγρότης μου του χρόνου θα έχει αυξημένη παραγωγή. Έτσι. Για να τον πετάξει έξω. Έτσι, σωστό. Λοιπόν, κύριε Καζάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Περισσότερα, βέβαια, μπορεί να δει ο κόσμος για τις προτάσεις σας, οι οποίες είναι ανεξάντλητες, μέσα από το site, το ΕΠΑΜ. Βεβαίως. Θέλω τον επίλογο το δικό σας. Τι θέλετε να πείτε στον κόσμο? Νομίζω ότι αυτό το πράγμα πρέπει να μάθει ο κόσμος, και νομίζω ότι το αρχίζει και το καταλαβαίνει. Τουλάχιστον ο περισσότερος κόσμος που δεν έχει παραιτηθεί από τη ζωή του. Γιατί αυτό είναι η παραίτηση, σήμερα είναι μόνο από τη ζωή. Πρέπει να μάθουμε ότι πρέπει να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Εάν δεν την πάρουμε, αυτά που ζήσαμε τα τελευταία 7 χρόνια θα είναι αστεία μπροστά σε αυτά που έρχονται και που θα συμβούν. Αυτό που πρέπει να φοβόμαστε δεν είναι να αλλάξουμε ρότα στη χώρα μας, έχοντας τη χώρα στα χέρια μας, αλλά να φοβόμαστε αυτό που θα συνεχίσει να γίνεται εάν παραμείνουμε στα συγκεκριμένα πλαίσια: Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρώ, μνημόνια και ιστορίες. Αυτό πρέπει να φοβόμαστε. Και πρέπει το ταχύτερο δυνατό. Και εγώ το μόνο που έχω να εγγυηθώ, και ξέρει πάρα πολύ καλά ο κόσμος που με παρακολουθεί, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι μετράει ο λόγος μου. Σας το λέω ότι από τη στιγμή που βρεθεί σε ένα κοινοβούλιο μια δύναμη σαν το ΕΠΑΜ, μέσα σε 3 μήνες θα έχει αλλάξει το σύμπαν. Εμείς δεν θα μπούμε για να είμαστε καλύτερη αντιπολίτευση. Θα μπούμε για να γίνουμε κυβέρνηση. Και θα μπούμε και θα γίνει αυτό το πράγμα μέσα σε 3 μήνες. Και σας το εγγυώμαι. Και γράψτε το, και εδώ θα είμαστε να μου ζητάτε το λόγο. Άρα λοιπόν, για να το δοκιμάσουμε αυτό, θα πρέπει να δώσουμε ψήφο στο ΕΠΑΜ για να μπει στη Βουλή. Κύριε Καζάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να έρθετε εδώ στους ραδιοθελάμους του Αντένα. Μείνετε στους 105,3. Ακολουθεί αμέσως τώρα ο Αχιλλέας Ροδίτης. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας, φίλες και φίλοι. Καλή σας ημέρα από τον Αντένα.